Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υφυπουργός ο κύριος Γιάννης Οικονόμου, στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Οικονόμου. Καλή σας μέρα και καλημέρα στους ακροατές σας. Καταρχήν, περιμένουμε αύριο κάποιες οικονομικές ανακοινώσεις, κάποιες ανακοινώσεις οικονομικών μέτρων από τον Πρωθυπουργό στο κλείσιμο της συζήτησης για τον προϋπολογισμό, έτσι δεν είναι? Περιμένουμε πολύ ουσιαστικές ανακοινώσεις που θα έχουν άμεσο αποτύπωμα και αντανάκλαση στα νοικοκυριά, στους ανθρώπους, στον τρόπο με τον οποίο θα προσπαθήσουμε να πάρουμε μια γεύση. Εντάξει, θα έχουν να κάνουν με τον περιορισμό των συνεπειών στις ανατιμήσεις στην ενέργεια, ένα φαινόμενο παγκόσμιο, το οποίο όμως τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει ποια είναι η πηγή και η αιτία του φαινομένου, τον ενδιαφέρει ότι έχει ανατρέψει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς ό,τι αφορά την ενέργεια. Να. Από την πρώτη στιγμή πήραμε μέτρα και στηρίξαμε την κατεύθυνση αυτή. Είναι δυναμικό το φαινόμενο, συνεχίζουμε προς την κατεύθυνση αυτή για να έχει όσο το δυνατόν μικρότερο αποτύπωμα. Ωραία. Αυτό θα το ακούσουμε αύριο. Τώρα, η κυβέρνηση, γιατί δεν έχω καταλάβει, έχει κάποιο, αποδίδει κάποια μομφή στον κύριο Τσιόδρα και στον κύριο Λίτρα ότι κάτι δεν κάνανε καλά με αυτή τη μελέτη, με τη δημοσίευσή της? Δεν υπάρχει ούτε θέμα μομφής, ούτε θέμα αντιπαράθεσης με τους δύο αυτούς επιστήμονες. Άλλωστε, ο κύριος Τσιόδρας ήταν και παραμένει στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού και επικεφαλής όλης αυτής της επιστημονικής ομάδας που έχει συνδράμει πάρα πολύ την προσπάθεια της κυβέρνησης για την καταπολέμηση της πανδημίας. Mm-hmm. Ούτε και με κανέναν από την επιστημονική κοινότητα. Η δουλειά της κυβέρνησης δεν είναι να τσακώνεται με τους επιστήμονες, ούτε να χρησιμοποιεί τις μελέτες για να κάνει προπαγάνδα. Δουλειά της είναι να αξιοποιεί τα επιστημονικά στοιχεία και να συνεχίζει αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια, γιατί περί πολύ μεγάλης προσπάθειας πρόκειται από την πρώτη στιγμή, προκειμένου να πετύχουμε πολλά και διαφορετικά πράγματα. Να περιορίζουμε τη διασπορά, να κρατάμε την κοινωνία ανοιχτή και την οικονομία σε λειτουργία και να στηρίζουμε συνεχώς το σύστημα υγείας για να αντέχει την πίεση. Ναι. Το ότι αυτή η έρευνα, όπως εγώ τη διάβασα ως μη ειδικός και εσείς φαντάζομαι τη διαβάσατε, απλώς καταγράφει με αριθμούς, αποδεικνύει πλήρως ότι έχουμε ένα εθνικό σύστημα δύο ταχυτήτων, ότι είναι εξαιρετικά άνισες η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει το σύστημα στα μεγάλα νοσοκομεία του κέντρου και στην υπόλοιπη χώρα, και ότι το εθνικό σύστημα υγείας, το δικό μας, έχει χαμηλότερες αντοχές από των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Δηλαδή, πώς να πω, πιέζεται, ζορίζεται από πολύ μικρότερο αριθμό κρουσμάτων. Αυτό απαιτεί κάποια αντίδραση. Η κυβέρνηση σκέφτεται ότι θα πρέπει να ξανασχεδιάσει μια πολιτική ή... Μα χωρίς αμφιβολία, κύριε Τσίμα. Όπως πολύ σωστά είπατε, αναδεικνύει πράγματα που ούτε πρώτη φορά τα βλέπουμε και που και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σε δημόσιες τοποθετήσεις του έχει αναγνωρίσει. Το ερώτημα τι κάνουμε? Το ερώτημα τι κάνουμε απαντιέται ως εξής. Πρώτον, σε αυτές τις συνθήκες πίεσης που ξεκίνησαν με την πανδημία, κάναμε αρκετά. Κάναμε πράγματα που υπερδιπλασιάσαν τον αριθμό των μονάδων εντατικής θεραπείας, ενισχύσαν τα νοσοκομεία, κάναμε αναδιάταξη προσωπικού για να αντιμετωπίσουμε αυτή την υπαρκτή αδυναμία. Φτιάξαμε νοσοκομεία μόνο για COVID και σταματήσαμε την περίθαλψη άλλων περιστατικών. Θέσαμε όλες τις υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα στη διάθεση του ΕΣΥ όλο το προηγούμενο διάστημα. Και προφανώς υπάρχει μια πολιτική ανασχεδιασμού και ανασυγκρότησης του ΕΣΥ με έμφαση στην περιφέρεια, στην ελληνική επαρχία, που εκεί πραγματικά υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει δημόσια τοποθετηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση. Ναι, το έλεγα εγώ προηγουμένως. Και ό,τι πρέπει να γίνει για να στηριχθεί το ΕΣΥ, έχει και προβλεφθεί η χρηματοδότησή του και από τον κρατικό προϋπολογισμό και από το Ταμείο Ανάκαμψης, έτσι ώστε να φτάσουμε στο επίπεδο που θέλουμε και να αντιμετωπίσουμε τις ανισότητες μεταξύ περιφέρειας και κέντρου που είναι υπαρκτές και που, όπως έχω πει πολλές φορές, και εμείς έχουμε αναδείξει. Υπάρχει όμως παραμένει ένα πρόβλημα, ότι ανθρώπινες ζωές χάθηκαν, ενδεχομένως αδίκως, δηλαδή θα μπορούσαν να είχαν σωθεί, αν το Εθνικό Σύστημα Υγείας αντιδρούσε λίγο καλύτερα ή αν υπήρχε ένα κρεβάτι μεθ να μην διασωληνώνονται εκτός μεθ. Κύριε Τσίμα, όσο μεγαλύτερη ήταν η πίεση στο σύστημα υγείας, τόσο μεγαλύτερο ήταν ο κίνδυνος, που δυστυχώς επιβεβαιώθηκε, να έχουμε αυξημένες απώλειες ανθρώπων. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Και αυτό το είχαμε επισημάνει από την πρώτη στιγμή. Και επειδή το σύστημα υγείας το ενισχύσαμε, αλλά πάντοτε θα μπορούσε να ενισχυθεί πολύ περισσότερο. Αυτό όμως είναι και συνάρτηση του χρόνου και των δυνατοτήτων που υπάρχουν και του προσωπικού που μπορεί να το στελεχώσει, για να μπαίνουν όλοι οι παράμετροι στην εξίσωση. Είχαμε πει ότι ο ασφαλέστερος τρόπος είναι να προστατέψουμε τον κόσμο να μην νοσήσει βαριά. Και για να μην νοσήσει βαριά, να μην κινδυνεύσει να δυσολυνωθεί, έπρεπε να πετύχουμε πολύ μεγάλη αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης. Και προς την κατεύθυνση αυτή, κάναμε μια σειρά από πράγματα και στη διάσταση της πειθούς και στη διάσταση της διευκόλυνσης. Και στη διάσταση γενναίων και δύσκολων αποφάσεων πιέζω, όσον αφορά την υποχρεωτικότητα. Πριν από λίγο, ο κύριος Λίτρας επανέλαβε ότι η έρευνα του είχε κοινοποιηθεί στους αρμοδίους από τα τέλη Μαΐου του 2021. Άρα η κυβέρνηση ήξερε αυτά τα στοιχεία. Κάποιος στην κυβέρνηση τα ήξερε, δεν ξέρω ποιος, αλλά πάντως δεν ήταν άγνωστα. Έχω απαντήσει ξεκάθαρα ότι η έρευνα αυτή ποτέ δεν είχε έρθει σε γνώση μας. Όμως, ποια στοιχεία? Τα στοιχεία ότι υπάρχουν προβλήματα μεταξύ των νοσοκομείων της Αττικής και της Περιφέρειας? Προφανώς. Ποια στοιχεία? Τα στοιχεία ότι οι μονάδες εντατικής θεραπείας όσο περισσότερο πιέζονται τόσο μεγαλύτερα προβλήματα θα είχαμε? Προφανώς.
Θέλω να πω δηλαδή ότι έχει πάει η κουβέντα εδώ σε ένα σημείο που άπτεται. Ναι, έχει πάει όμως σε ένα σημείο. Αν τον έδωσε, που την έδωσε, τι έγινε κτλ. Και κινδυνεύουμε να χάσουμε την ουσία. Οι θελημένα κάποιοι την στρέφουν προς τα εκεί, διότι αυτός είναι ο στόχος και το, πώς να σας πω, η αντιπολιτευτική επιλογή. Η κυβέρνηση δεν πρέπει και δεν θα παρασυρθεί σε αυτή τη λογική. Όλη αυτή η συζήτηση. Η προσπάθειά μας στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Ναι, όλη η συζήτηση ξεκινάει από μια φράση που είπε ο Πρωθυπουργός πιεζόμενος σε μια συζήτηση στη Βουλή, ότι δεν έχει ενδείξεις ότι εκτός ΜΕΘ η θνητότητα είναι μεγαλύτερη από ό,τι εντός ΜΕΘ. Καταρχήν, εγώ λέω ότι δεν θα χρειαζόταν έρευνα για να ξέρεις ότι εκτός ΜΕΘ η θνητότητα είναι μεγαλύτερη από ό,τι εντός. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο, το λέει η κοινή λογική. Ο ποτέ δεν υποστήριξε ότι η ποιότητα των υπηρεσιών της περίθαλψης μέσα σε μονάδες εντατικής θεραπείας είναι ίδια με την περίθαλψη που γίνεται έξω από τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Όταν διασωληνώνεται κόσμος εκτός ΜΕΘ, δεν γίνεται από ανάγκη. Γίνεται επειδή δεν υπάρχει εκείνη την ώρα διαθέσιμο κρεβάτι και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια να έχει την καλύτερη δυνατή εκτός ΜΕΘ περίθαλψη ο κάθε άνθρωπος που χρειάζεται αυτή την υπηρεσία. Προφανώς μέσα στις ΜΕΘ είναι καλύτερα τα πράγματα. Από εκεί και πέρα. Όντως ο Πρωθυπουργός δεν είχε σε γνώση του τη μελέτη και η ίδια η μελέτη λέει ότι πρέπει να αναλυθούν περισσότερο τα περιστατικά και τα στοιχεία. Πήραν ένα δείγμα 5%, να ψάξουν αν υπάρχει αιτιατή σχέση, να ψάξουν αν υπάρχουν και άλλα πράγματα που αφορούν ατομικά τον κάθε ασθενή, που να επιβεβαιώνει αυτό το είδος τα πράγματα. Ό,τι στοιχεία όμως επιβεβαιωμένα, επιστημονικά, τεκμηριωμένα έρχονται στο φως και μπορούν να οδηγήσουν σε συμπεράσματα, αξιολογούνται και συνυπολογίζονται. Αυτό όμως δεν αλλάζει πουθενά τη μεγάλη και ουσιαστική εικόνα. Και, εν πάση περιπτώσει, δεν κολλάει με το συμπέρασμα που επιχειρούν ορισμένοι να βγάλουν. Το ζήτημα είναι ότι αν είχαμε λιγότερη πίεση στις μονάδες εντατικής θεραπείας, θα είχαμε λιγότερες διασωληνώσεις και θα είχαμε λιγότερες απώλειες. Ποιο σύστημα υγείας μπορεί να ανταπεξέλθει πλήρως σε μια πίεση αυτή στον κόσμο? Εγώ δεν έχω δει κανένα. Και δεν το λέω για να πω. Το συμπέρασμα είναι το δικό μας επιβαρύνεται λίγο περισσότερο. Ή αρκετά περισσότερο. Αλλά αυτό είναι ένα γενικότερο πρόβλημα. Μα επιβαρύνεται αρκετά περισσότερο γιατί κανείς πρέπει πάντοτε να ξεκινά, και νομίζω σε αυτό θα συμφωνήσει κάθε καλόψητος, από την αφετηρία. Ποια ήταν η αφετηρία και οι δυνατότητες του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε μονάδες εντατικής θεραπείας, στις υποδομές, στα νοσοκομεία, στο υγειονομικό προσωπικό που υπήρχε πριν έρθει η πανδημία? Πρέπει να την ξανακάνουμε την κουβέντα, γιατί η ώρα έχει πάει ήδη 11. Κύριε Οικονόμου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Γεια σας.